Μετά την ελληνική διπλωματική πρωτοβουλία για εκτόνωση της κρίσης στο Μεσανατολικό και η Γαλλία κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση, καταθέτοντας προσχέδιο ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας, κάνοντας έκκληση για κατάπαυση του πυρός χωρίς όμως αποτέλεσμα. Και ενώ ο Λευκός Οίκος συνεχίζει να τηρεί υποτονική στάση, συνεχίστηκαν για ένα τη μέρα οι βομβαρδισμοί και εκτοξεύσεις ρουκετών. Θα συνεχίσουμε όσο χρειάζεται για να αποκαταστήσουμε την ειρήνη για όλους τους Ισραηλινούς πολίτες. Είμαι βέβαιος ότι όλοι οι εχθροί μας γύρω μας βλέπουν το τίμημα που πληρώνουν για την επίθεση εναντίον μας και είμαι βέβαιος ότι θα πάρουν το μάθημά τους. Εκτιμάται ότι οι Παλαιστίνοι έχουν εκτοξεύσει 3.300 πυράβλους προς το Ισραήλ μέχρι στιγμής. Η πλειοψηφία αυτών έχουν αναχαιτιστεί από το σιδερένιο θόλο. Νιώθω ότι κάθε φορά που ακούω ένα ισχυρό θόρυβο, ακόμα και μια πόρτα που κλείνει ή οτιδήποτε μπορεί να ακούγεται έτσι, παθαίνω κρίση πανικού. Στις Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις έχουν σκοτωθεί 215 στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων γυναικών και παιδιών. Παράλληλα, υπολογίζεται ότι έχουν καταστραφεί 7.000 κτίρια. Και η σύγκρουση έχει διαδοθεί και στη Δυτική Όχθη. Όταν βλέπεις τη γη σου, τους ανθρώπους σου και την οικογένειά σου να αντιμετωπίζονται άδικα και βλέπεις τα πάντα να σου αφαιρούνται, τότε καταλαβαίνεις γιατί οι άνθρωποι είναι θυμωμένοι. Εν τω μεταξύ, από το συνοριακό πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο, το μοναδικό σημείο εισόδου στη Γάζα που δεν ελέγχεται από το Ισραήλ, εισήλθε κομβόι 15 φορτηγών με καύσιμα και 18 φορτωμένων με τρόφιμα και φάρμακα, τα οποία έστειλε το Κάιρο.